Το οποίο είναι στα χαρτιά, βέβαια. Στα χαρτιά, σου κύριο Γιάννης Παλιούρας, δεν θα μπορούσαμε τέτοια ημέρα να μην έχουμε εδώ πέρα τον βοηθό πολλά, του γλυκά, για κύριο Πολάτου. Ήρθα να φάω γλυκά για τις οπλές δυνάμεις. Από ποιον? Εμείς... Όποιος έχει την καλοσύνη να φέρει, εγώ είμαι εδώ πέρα ανοιχτός. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει ο αρχηγός ΓΕΘΑ να στείλει κανένα. Ή ο υπουργός Άμυνας να στείλει καμιά κούτα με γλυκά. Δεν έχουμε παίξει ακόμα το βίντεο γι' αυτό. Τιμή σε ένα και. Μας κρατούν μούτρα. Όχι, κανένα. Όχι και μούτρα. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Έχουμε Τουρκία-Ισπανία συμμαχία, όπως φαίνεται. Μάλιστα. Είχαμε λοιπόν τις ανακοινώσεις από τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν ότι η Τουρκία ενδιαφέρεται ουσιαστικά από την Ισπανία για προμήθεια δεύτερου πλανοφόρου αλλά και υποβρυχίων. Μία πρόταση, ας πούμε, που ακούστηκε λίγο περίεργα για όσους ξέρουν τι συμβαίνει στο χώρο της άμυνας. Κοίταξε, να πούμε όμως ότι ο καημένος Ερντογάν έχει χτυπήσει και πολλές πόρτες για εξοπλιστικά. Και από παντού τρώει άκυρο. Οπότε βρέθηκε μία Ισπανία που κακώς βρέθηκε γιατί είναι στην Ευρώπη. Κοίταξε, να του ανοίξει την πόρτα. Το θέμα είναι, τα χρειάζεται αυτά. Ποια? Γιατί αυτό είναι το θέμα. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει ήδη ένα αεροπλανοφόρο υποκατασκευή. Το Ανατολού. Το Ανατολού. Το L400, όπως έχει ονομαστεί. Το οποίο το είχαν. Ήταν να προσγειώνεται τα F-35. Ναι, ακριβώς. Το είχαν βαφτίσει αεροπλανοφόρο. Αλλά F-35 δεν υπάρχουν από τις ΗΠΑ. Δεν υπάρχουν. Πολιτείες. Οπότε επιστρέφει στο φυσιολογικό του ρόλο. Ένα ελικοπτεροφόρο αμφίβιας επίθεσης. Και μάλιστα ο τουρκικός στρατός πριν από περίπου 10 μέρες μεταβίβασε κάποια παλιά 20ετίας ελικόπτερα κόμπρα. Αυτό είναι. Προκειμένου να έχουν κάτι πάνω αυτό το αεροπλανοφόρο. Για να μην πηγαίνει σαν το κουφάρι, πηγαίνει πέρα εδώ. Ακριβώς. Λέγαμε βέβαια θα βάλουν πάνω ντρόν, μπαρακτάρ. Δύσκολο έως σχεδόν. Εγώ τώρα. Ένα αεροπλανοφόρο που είναι για αεροπλάνα, αεροσκάφη, μπορεί να πετάξουν από εκεί πέρα ελικόπτερα? Ναι, μπορεί, αυτό δηλαδή είναι εύκολο, το ανάποδο είναι το δύσκολο. Α, μπορούν δηλαδή. Ναι, ναι, από αεροπλανοφόρο πετάνε. Το ελικόπτερο προσγειώνεται εδώ μέσα. Χώρο θέλει. Ενώ το αεροπλάνο θέλει πολύ, πολύ παραπάνω. Ναι. Ωραία, άρα δεν το πάει άχρηστο. Ωραία, εντάξει. Και τι, δηλαδή, τα παραγγείλαν από τους Ισπανούς. Καταρχήν, θα πω τώρα εγώ κάτι και ας μην με παραξηγήσουν. Αυτή η αντίδρασή μας, πω, και οι Ισπανοί δίνουν στους Τούρκους και έσχος και... Δηλαδή, τι περιμέναμε? Δεν αντιδρούμε, αν θες την δικιά μου άποψη, διότι πανάγοραστα συγκεκριμένα. Νομίζω ότι πανηγυρίζουν επί πανάγοραστα συγκεκριμένα, γιατί είναι τεράστια σπατάλη χρημάτων. Αυτό που αντιδρούν είναι ότι μέσω των συγκεκριμένων η Τουρκία ουσιαστικά πάει να αγοράσει εντός αγωγικών συμμαχία από την Ισπανία. Να, και όχι όπλα. Τα όπλα αυτά δεν είναι και ό,τι καλύτερο για την Τουρκία. Πρώτον, αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει ένα αεροπλανοφόρο το οποίο δεν θα γίνει ποτέ αεροπλανοφόρο. Mm. Αυτό είναι μια τεράστια επένδυση χρημάτων και θα χρειαστεί μια ακόμα μεγαλύτερη επένδυση χρημάτων όταν τελικά πέσει στο νερό για να φτιαχτούν τα πλοία τα οποία θα συνοδεύουν, παύλα προστατεύουν αυτό το πλοίο. Γιατί να κινείται το αεροπλανοφόρο μέσα στο Αιγαίο. Όχι, δεν παίζει καν αυτό. Δεν έγινε, είναι Ανατολική Μεσόγειο, οριακά. Ε, ωραία, άμα θέλει να βαράσει στη Συρία, ας το πάρει. Τι, ή προς τη Λιβύη, προς τα εκεί. Δεν μας αφορά από αυτή την άποψη. Αλλά είναι, σου λέω, μια γιγάντια επένδυση. Τώρα να πάει να κάνεις μια δεύτερη τέτοια, ίδιο μεγέθους επένδυση και μεγαλύτερη, όπως φαίνεται. Ναι. Να πάρεις ένα ακόμα πλοίο το οποίο, για το οποίο δεν θα έχεις αεροπλάνα να βάλεις και για το οποίο ουσιαστικά θα δεσμεύσεις τον μισό τουρκικό στόλο και όλο το μελλοντικό πρόγραμμα αυπηγήσεων του τουρκικού ναυτικού προκειμένου να δημιουργήσεις τις ομάδες προστασίας τους, είναι μια απίστευτη σπατάλη. Οπότε ετοιμάζεται ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο, το οποίο πώς θα το ονομάσουν? Τράκια. Θράκη δηλαδή. Ακριβώς. Θράκη. Θυμίζω ότι όταν είχε πρώτο αναφερθεί το πρόγραμμα προμήθειας αεροπλανοφόρου από την Τουρκία, η Τουρκία είχε πει ότι θα είναι δύο και μάλιστα είχε πει και από τότε το όνομα. Ναι. Μετά βέβαια σιωπηλά εξαφανίστηκε το δεύτερο. Τώρα ξαφνικά είχε πάλι είχαμε μια νεκρά ανάσταση. Το άλλο βέβαια κομμάτι των εξαγγελιών του Ερντογάν ήταν η συνεργασία, όπως την είπε, για υποβρύχια. Να κάνω εδώ πέρα μια αναδρομή, τι σημαίνει ισπανικά υποβρύχια. Οι Ισπανοί ρίξαν το πρώτο με 1000 ζόρια. Είναι το S-80. Ναι. Αυτό το υποβρύχιο ήταν ένα γαλλικό σχέδιο. Δεν τους έκανε τελικά. Οι Ισπανοί αποφάσισαν να το μακρύνουν και μεγαλύσουν διάμετρο. Στην αυπηγική όμως δεν ισχύει. Αυτό που ανακάλυψαν όταν άρχισε να χτίζεται, να φτιάχνεται στο ναυπηγείο, οι Ισπανοί, οι ναυπηγοί τους είπαν: έχουμε ένα πρόβλημα. Έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά κατάδυσης, δεν μπορεί να αναδυθεί. Μισό λεπτό, Γιάννη, για να το καταλάβουμε. Αυτό το υποβρύχιο δηλαδή που θα ετοιμάζεται να πάρει η Τουρκία, έχει δυνατότητα κατάδυσης, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα ανάδυσης. Όχι, δεν δυσκολεύεται.
Δεν ανεβαίνει καθόλου. Αυτοί πώς θα αναπνέουν κάτω εκεί. Θα αναβάζουν ένα σωλήνα. Αν γινόταν θα πεθαίνανε. Λοιπόν, αυτό προκάλεσε τεράστια αναταραχή στην Ισπανία. Ας πω τώρα, πρόσεξε να δεις. Επειδή κάτι ξέρουμε και εμείς και από όπλα, ας πούμε, εμπειρικώς. Οι Ισπανοί το μόνο καλό πράγμα που βγάζουν είναι ένα μπιστολάκι που το λένε Star. Όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα που βγάζουν είναι δευτερότητα. Και τι σε απασχολεί, θα τα πάρει. Είναι αντίγραφο αμερικάνικο. Λέω. Να το ξέρει. Το Star. Ναι. Και δεν λοιπόν, το βγάζουν καν οι Ισπανοί. Οι Βάσκοι το βγάζουν. Ναι. Αλλά τέλος πάντων. Έχουν διορθώσει αυτό το πρόβλημα είναι με την ανάδυση. Με χίλια ζόρια. Ουσιαστικά αναγκαστήκανε να μακρύνουν το υποβρύχιο 10 μέτρα. Μακραίνοντάς το όμως, ανακάλυψαν ότι στα ναυπηγεία δεν χώραγε. Αναγκάστηκαν να κατασκευάσουν ολόκληρα τα ναυπηγεία. Ναι. Τώρα που φτιάχναν το πρώτο, το Ισπανικό Ναυτικό ανακάλυψε ότι, OK, λειτουργεί τώρα το υποβρύχιό μας, αλλά δεν χωράει πια στου ναυστάθμους. 18 εκατομμύρια δολάρια για μεγαλώσει ναύσταθμους. Συγγνώμη, και αυτό, αυτό είναι δυσφήμιση για την Ισπανία που γίνεται. Ναι. Δηλαδή, άμα πας να αγοράσεις. Η μεγαλύτερη και δεν δυσφήμιση έχει... είναι η τιμή του. Αυτή τη στιγμή, πόσο ένα συμβατικό υποβρύχιο έφτασε σε τιμή πυρηνικού. Κάνει το κάθε ένα περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Ευρώ. Γιατί μια... τόσο ακριβό. Γιατί υπήρξαν γιγάντιες υπερβάσεις κόστους, ανασχεδιάσεις, αλλαγές υποδομής. Πολιτική κάνουν. Κάνουν ξεκάθαρα. Αυτό όμως είναι ένα μήνυμα και προς τη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι, όπως όλα δείχνουν, φοβούνται ότι ενδεχομένως η είσοδος των πράσινων σε μια γερμανική κυβέρνηση και ίσως και η ανάληψη του Υπουργείου Άμυνας, όπως έχει γραφτεί αυτό, ναι, πιθανόν να δημιουργήσει πρόβλημα στην εξέλιξη του δικού του προγράμματος. Το μεγάλο είναι η ευρωπαϊκή συνείδηση που δεν έχει η Ισπανία και εξοπλίζει την Τουρκία, η οποία απειλεί ευθέως μια ευρωπαϊκή χώρα και η οποία έχει δείξει και τις προθέσεις της σε ρητορικό επίπεδο, αλλά εντάξει, και στην αλλά πράξη. Τώρα, παιδιά, όταν πάνε και τους πουλάνε 1,2 δις ευρώ ένα πράγμα που δεν το έχουν καν φτιάξει, μην περιμένεις να πάει ο διπλωμάτης και να τους πει ναι, αλλά διπλωματικά δεν μας συμφέρει και η Ευρώπη η και τα λοιπά. Εδώ είναι λεφτά. Έχει το μεγαλύτερο άνοιγμα, οι τράπεζες Ισπανικές, από κάθε άλλη ευρωπαϊκή στην τουρκική οικονομία. Τι έκανε. Είναι το άνοιγμά τους 70-80 δισεκατομμύρια. Μεγάλη δύναμη τώρα η Ισπανία. Είναι σε ένα βαθμό και θέμα επιβίωσης για την Ισπανική οικονομία. Βέβαια. Η Τουρκία πρώτον να μείνει όρθια και δευτερευόντως να αγοράσει και από τους ό,τι αγοράσει. Βέβαια. Δηλαδή η Ισπανία δουλεύει για την Ισπανία αυτή τη στιγμή και όχι για την Ευρώπη. Γιάννη Παλιούρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Μας ενημέρωσες πλήρως. Μπορείς να πεταχτείς μέχρι έξω να πάρεις δύο γλυκά για να τα φέρεις εδώ και άστα αυτά. Μην υπεκφεύγεις των ευθυνών σου. Απέκτησα και ευθύνες για τα γλυκά των ενόπλων δυνάμεων. Βέβαια. Λοιπόν, okay, λοιπόν όσο και τώρα, εσύ και ο Πολάτος. Μισό λεπτό, ο Δημήτρη. Αυτός έχει ευθύνη και θεσμική ευθύνη προς την εκπομπή να φροντίσει για την τροφοδοσία της. Όχι για την τροφοδοσία, για το κέρασμα. Λοιπόν, καλά. Ο ένας είναι σε ευθύνες των άλλων τα ρίχνουν. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Παλιούρα.